κατάλληλες ώρες και Σαββατοκύριακα και μεσημέρι και βράδυ και λέγαν «Γεια σας κύριε Κυρίτση, έχει προεγκριθεί ένα δάνειο στο όνομά σας, δεν μας ενδιαφέρει έχετε δεν έχετε, έχουν βγει 4 πιστωτικές κάρτες στο όνομά σας, περάστε να τις πάρετε, σας έχουμε βγάλει διακοποδάνειο, δάνειο για τις αποκριές, δάνειο για τις 25 Μαρτίου». Και οι εταιρείες κινητών τηλεφώνων, Γιώργο, παίρνουν κάθε μέρα σήμερα σε μένα. Φταίμε δηλαδή, και εμείς που τα παίρναμε. Δεν πάω να πάρω 5 κινητά κάθε μέρα που με παίρνουν τηλέφωνο. Φταίμε και εμείς που τα παίρναμε. Ναι, το λέω γιατί πουλάνε λεφτά. Ήταν η επίσημη κρατική πολιτική, να σας θυμίσω. Ο κύριος Παπαδήμος, δεν ήταν κρατικές οι τράπεζες. Όχι, ήταν η πολιτική του κράτους όμως για τις τράπεζες. Ο κύριος Παπαδήμος, που ήταν επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας, τον θυμάμαι σαν τώρα να λέει ότι ένα ένδειξη καχεξίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι υποδανεισμένα σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρώπες. Δηλαδή, δανειστείτε περισσότερο, μας έλεγαν. Πάντως, Γιώργο, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ενδεχομένως να υπήρχε μια κατεύθυνση, αλλά μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο να θεσμοθετούμε και το ανεύθυνο του πολίτη. Γιατί ο καθένας ξέρει πολύ καλά μέχρι πόσο μπορεί να απλώσει τα πόδια του έξω από το πάπλωμα. Και δυστυχώς υπήρξε μια μακρά περίοδος που το είχαμε ξεχάσει. Πάμε να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον Νίκο Σαμοήλη. Νίκο, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς καλά είμαστε. Θέλω να μας πεις πόσο καλά θα είναι πρακτικά, επειδή το ξέρεις καλύτερα από μας, αυτοί που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Κυρίως, ποιες είναι οι γκρίζες ζώνες, ποιοι εντάσσονται και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και ποιοι μένουν εκτός.